Είναι η ετήσια γιορτή του Ια Καβάλας, του δημόσιου Ια Καβάλας. Είναι όλες οι ειδικότητες μας εδώ και παρουσιάζουν το έργο τους στο ευρύτερο κοινό του νομού σήμερα και γενικότερα της περιφέρειας. Συγκεκριμένα σήμερα είναι η 25η ετήσια γιορτή. Κλείνουμε 25 χρόνια στο Ια Καβάλας και από ό,τι βλέπετε εδώ, τα παιδιά, η κάθε ειδικότητα έχει παρουσιάσει με ναυαρχίδα βέβαια τους τεχνικούς μαγειρικής, τους αρχιμάγειρες δηλαδή, αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζουν το έργο τους. Έχουμε τα τμήματα εργοθεραπείας, το τμήμα φυσικοθεραπείας, βοηθών βρεφών υπηκόμων, το τμήμα φυλάκων, βοηθών φαρμάκων. Και αν ξεχνώ κανένα τώρα, ας με συγχωρέσουν τα παιδιά. Αυτά είναι όλα, δεν έχω ξεχάσει κανένα. Πόσους μαθητές έχει το δημόσιο ΙΕΚ και αν έχετε κάποια καινούργια ειδικότητα από την επόμενη χρονιά? Μάλιστα. Το δημόσιο ΙΕΚ Καβάλας αυτή τη στιγμή έχει 19 τμήματα. Mm-hmm. Συνολικά έχει περισσότερους από 500 σπουδαστές και εδώ εργάζονται περισσότεροι από 100 ορομίσθητοι καθηγητές. Γιατί είναι ορομίσθητοι καθηγητές μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, είναι μια δομή εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης. Είναι διετούς φοιτήσεως στα ΙΕΚ. Είναι μηδενικό το κόστος για τους σπουδαστές μας. Είναι οι ώρες βολικές, γιατί μπορούν να φοιτήσουν από 18 ως 68 χρονών ηλικιακά άνθρωποι. Οι ώρες είναι από 3 ώρα το μεσημέρι μέχρι 6.30, άρα βολεύει κάποιον που εργάζεται. Και για την καινούργια, για τα νέα τμήματα που μου ρωτήσατε, mm-hmm. θα προτείνουμε, επειδή έχουμε ένα εργαστήριο εινοποιίας, θα προτείνουμε ένα τμήμα εινοποιίας, το οποίο πιστεύω είναι πολύ δυναμικό. Ξέχασα πριν να αναφέρω και την ειδικότητα των υπηρεσιών αερομεταφοράς. Και αυτή επίσης είναι μια σημαντική ειδικότητα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην, λόγω της σχολής εδώ που έχουμε των πιλότων, θα βοηθήσει πάρα πολύ πιστεύω εργασιακά τα παιδιά. Ποια είναι τα εφόδια που παίρνουν τα παιδιά όταν τελειώσουν, όταν αποφοιτήσουν από τη σχολή εδώ? Το ίδιο το δημόσιο τα έχει θεσπίσει έτσι τα ΙΕΚ, να χρειάζεται ο κάθε σπουδαστής πέραν των 4 εξαμήνων του να κάνει ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Συνδέομαι την κατάρτιση, τις σπουδές δηλαδή, και συνδέομαι με την εργασία. Και αν θα δείτε στον τοίχο μας εκεί, περισσότερες από 20-30, τι να σας πω τώρα, μας έχουν, το γνωρίζουν όλες οι επιχειρήσεις τοπικές, αλλά και μπορώ να σας πω ειδικά στον χώρο της μαγειρικής, από όλη την Ελλάδα έχουμε προσφορές. Συνδέουμε, ο σκοπός μας είναι να συνδέσουμε την κατάρτιση με την εργασία.